Ας αρχίσουμε από τα βασικά με τον ορισμό του θέματος το οποίο θα συζητήσουμε. Αν και είναι γνωστό ότι ένας ορισμός πιο εύκολα απορρίπτεται από ό,τι καθιερώνεται, εν τούτης θα αρχίσουμε με τον ορισμό του θέματος με το βασικό, με μια βασική ερώτηση. Υπάρχει μια πληθώρα περιγραφικών ονομάτων όπως κοινωνική οικονομία, αλληλέγγυα οικονομία, συνεργατική οικονομία, συμμετοχική οικονομία και αρκετές άλλες περιγραφές και ρωτώ λοιπόν το απλό. Τι σημαίνουν όλα αυτά, σε τι αναφέρονται? Αυτή είναι μια πληθώρα παραδόσεων που χρησιμοποιήθηκαν με διαφορετικό τρόπο ήδη από το 19ο αιώνα στη Γερμανία, στην Γαλλία και στην Αγγλία κυρίως, οι οποίοι χρησιμοποίησαν διαφορετικούς όρους για φαινόμενα που λίγος πολύ ήταν κοινά, δημιουργία ασφαλιστικών ταμείων από τους εργάτες, ταμείων υγείας, επιχειρήσεων τις οποίες είτε είχαν συνεταιριστική μορφή και τις διαχειριζόταν ο εργάτης με κανόνες συμμετοχικής ισότητας και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε μια πληθώρα παραδόσεων οι οποίες είχαν διατυπωθεί με διαφορετικούς όρους. Αυτοί επαναδιατυπώνονται ως ορισμοί μετά το 68 και μετά την έκρηξη των εναλλακτικών μορφών οργάνωσης της οικονομίας που γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια. Σήμερα έχει νόημα να έχουμε αίσθηση ότι υπάρχουν και διαφορετικοί ορισμοί που προσπαθούν να περιγράψουν διαφορετικούς τρόπους δικτύων και οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας γύρω από αυτά τα θέματα. Απλώς η ερώτηση ήταν λίγο πονηρή με την έννοια πια. Υπάρχει στη βιβλιογραφία πάρα πολύ αντιφατικοί ορισμοί. Άλλοι θεωρούν ότι η κοινωνική οικονομία είναι και μια εταιρεία η οποία έχει κρατική επιδότηση ή έχει σκοπό το κέρδος. Άλλοι θεωρούν ότι βασικό στοιχείο για να θεωρηθεί κάτι κοινωνικό και να την υποστηρίξει πολύ περισσότερο η αριστερά, γιατί όπως ξέρετε αυτά τα υποστηρίζουν από τους αναρχικούς μέχρι τους σοσιαλιστές. Για να το υποστηρίξουν λοιπόν αυτού του είδους οι πολιτικές δυνάμεις, θεωρούν ως βασικό τον τρόπο οργάνωσης, αυτοοργάνωσης, δημοκρατικής συμμετοχής και όχι την εξάρτησή τους από το κέρδος, την αγορά ή το κράτος. Γι' αυτό ρωτάω τον ορισμό, δεν είναι απλώς ένας ορισμός αφηρημένος. Σήμερα κατά τη γνώμη πάντως παραμένει ο πολύ διευρυμένος. Ο πολύ διευρυμένος. Ανεξάρτητα από το πώς είναι. Ανεξάρτητα, η κοινωνική οικονομία είναι το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν εντάσσονται ούτε στην παραδοσιακή ατομική ή μετοχική επιχείρηση κλασικού καπιταλιστικού τύπου, είτε στο κράτος. Οτιδήποτε άλλο, συνεταιριστική μορφή από τον αγροτικό τομέα μέχρι το κοινωνικό ή οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι πρέπει να ανήκει στην κοινωνική οικονομία. Ναι. Αυτό ισχύει που λέει ο Γιώργος, γι' αυτό και έχει επικρατήσει να χρησιμοποιούμε έναν όρο που τα περιλαμβάνει όλα αυτά και που είναι κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, ας πούμε, για να βάλουμε και μια ονομασία η οποία επίσης έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ. Αυτό που συμβαίνει στην βιβλιογραφία είναι ότι υπάρχει μερικές φορές μια διαφοροποίηση. Πριν δηλαδή συμφωνήσουμε όλοι ότι χρησιμοποιούμε αυτό τον ενιαίο όρο, υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, με την έννοια ότι η κοινωνική είναι αυτή που έχει κοινωνικό σκοπό, αλλά δεν είναι αναγκαστικά δημοκρατικά οργανωμένη και ισότιμα σε ό,τι αφορά, ισότιμα οργανωμένη σε ό,τι αφορά την κατανομή, ας πούμε, των πόρων, των αμοιβών κλπ. Και στην αλληλέγγυα οικονομία, η οποία είναι πιο μαχητική και χαρακτηρίζεται από κοινωνικό σκοπό, δημοκρατική οργάνωση, ισοτιμία σε ό,τι αφορά την κατανομή των πόρων και τις αμοιβές. Αλλά πολλές φορές τα όρια είναι δυσδιάκριτα. Και έχει σημασία να πούμε ότι οι εκτροπές που υπάρχουν και εκτροπές αυτών των καταστάσεων είναι μειοψηφικές αφενός, αλλά είναι και πιθανές, έτσι όπως έχουμε, ας πούμε, και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έχουμε μια πλούσια ιστορία του συνδικαλιστικού κίνηματος, αλλά κάποια συνδικάτα είναι εργοδοτικά ή οτιδήποτε άλλο. Για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους, αυτές οι οικονομίες που δεν είναι ακριβώς η οικονομία της αγοράς, εξαρτώνται μάλλον την οικονομία της αγοράς, που δεν είναι ούτε δημόσιες επιχειρήσεις ούτε ιδιωτικές. Πόσο περίπου, ποιο είναι το μέγεθος σε σχέση με αυτή την οικονομία? Νομίζω ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με προεξέχουσα τη Γαλλία, με την ευρεία έννοια μπορεί να εντάξει το 20% του ΑΕΠ. Τόσο πολύ. Τόσο μεγάλο. Με πιο στενά όρια ορισμού θα πάμε σε ένα ποσοστό το οποίο είναι πολύ μικρότερο. Θα πρέπει να εξαιρέσουμε όλους τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και πολλές άλλες
συνεταιριστικού τύπου δραστηριότητες για να κατέβει υπερβολικά του ποσοστό. Το καθαρά κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι συνήθως είναι κάτω από το 1%, 1-1,5% στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αυτό πώς θα μπορούσε να μεγαλώσει με... Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Η βασική τάση πάντως είναι ότι αυτό το τελευταίο κομμάτι της αλληλέγγυας οικονομίας, της ανταλλαγής χωρίς νομίσματα, των πιο ισότιμων σχέσεων στο εσωτερικό και πολλές άλλες μορφές που μέσα στην κρίση αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Και ταυτόχρονα έχουμε και πολύ πετυχημένα παραδείγματα, τα οποία η βάση τους βεβαίως είναι η Λατινική Αμερική, που εκ των πραγμάτων είχαν πολύ μεγάλο ειδικό βάρος όλα αυτά τα δίκτυα, διότι ήταν μορφή άμυνας απέναντι σε μια μακρά περίοδο δικτατοριών και ενός διχασμού, πολλωμένου διχασμού της κοινωνίας. Άρα εκεί έχουμε πολύ μεγαλύτερη παράδοση και πολύ μεγαλύτερη ιστορικότητα πρόσφατη, η οποία φτάνει στα όρια ή στο ίμιση περίπου της άτυπης οικονομίας, όπως λέμε στις χώρες αυτές. Ναι, αυτό που ήθελα να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι οι πρωτοβουλίες αυτές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ήταν πάντοτε κινηματικές διαδικασίες. Είτε και στον 20ο αιώνα, αλλά και στην περίοδο της ανάπτυξης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες την συνέχεια αυτού του φαινομένου, δηλαδή εργαζόμενοι, πολίτες, παίρνουν πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ένα τέτοιο κοινωνικό σκοπό όπως αυτό που περιγράψαμε πριν. Βέβαια, στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες οι πρωτοβουλίες αυτές κατά κανόνα ενσωματώθηκαν με κάποιο τρόπο στο κοινωνικό κράτος, επιδοτήθηκαν, αλλά έπαιξαν ένα ρόλο αναζωογόνησης πολλές φορές. Δηλαδή στο Βέλγιο, ας πούμε, χαρακτηριστικά, το 69 μετά το Μάιο του 68 αναπτύχθηκε ένα φαινόμενο σαν τα κοινωνικά ιατρεία εδώ. Δηλαδή, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας διαπίστωσαν ότι υπήρχαν κενά και πήραν πρωτοβουλίες και φτιάξαν κάποιες δομές οι οποίες μετά εσωματώθηκαν και αυτές με κάποιο τρόπο στο κοινωνικό κράτος, επιδοτήθηκαν. Συνεχίσαν όμως να υπάρχουν ως αυτόνομες δομές με τις δημοκρατικές διαδικασίες, με μια ισοτιμία ανάμεσα στα μέλη τους. Δεν έχουμε δηλαδή τώρα κάτι καινούριο, με την κρίση όμως αποκτάει πολύ ευρύτερες διαστάσεις και η ανάγκη της ανάπτυξης αυτού του τομέα της οικονομίας και της κινηματικής δράσης, θα έλεγα, γίνεται πολύ περισσότερο αναγκαία από ό,τι στο παρελθόν. Ναι, μπορεί μέσα στις συνθήκες οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται ουσιαστικά σε κρίση δεκαετίας 30. Είναι η μόνη χώρα, ίσως ευρωπαϊκή, όχι ίσως, σίγουρα, που έχει χτυπήσει πια νούμερα η ανεργία και η κρίση δεκαετίας 30. Μπορεί σε αυτές τις συνθήκες μορφές αλληλέγγυας οικονομίας, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να υπάρχουν 5-6 νομίσματα ήδη. Σε στενότητα νομισματική υπάρχουν, όχι, στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Α, 42, ναι. Με διόρθωσε. Πολύ καλό. Ναι. 42. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, αυτός ο πληθυσμός νομισμάτων, κοινωνικών προσπαθειών κλπ. Μπορούν να αποτελέσουν ανακούφιση αρχικά από την οικονομική κρίση και μια βάση για την αριστερά για μια αναζωογόνηση οικονομίας γενικότερα. Σαφέστατα, διότι πρέπει να έχουμε πλήρη αίσθηση της αφετηρίας. Η ανάγκη δημιουργεί αυτά τα δίκτυα. Άρα σε συνθήκες αυτά τα δίκτυα πρέπει να είναι τα εναλλακτικά νομίσματα, για παράδειγμα, πρέπει να είναι επικεντρωμένα σε ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν ή θέλουν να δημιουργήσουν κάτι και το οποίο για διάφορους λόγους ούτε το σύστημα της αγοράς τους από τους είναι ικανό να τους προσφέρει κάτι, ούτε το κρατικό σύστημα. Άρα η ιδέα παραμένει ότι αυτοί αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία αναδιοργανώνουν τις δραστηριότητές τους με αλληλέγγυο τρόπο προκειμένου να προσφέρουν σε ένα δίκτυο τα πράγματα που μπορούν να προσφέρουν. Αυτό δημιουργεί μια άλλη δυναμική, η οποία οι άνθρωποι εμπλέκονται σε αυτή τη δυναμική, φτιάχνεται ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, αγαθών, δεν έχει σημασία τι, η οποία προφανώς δημιουργεί περιθώρια όχι μόνο ανακούφισης αλλά και δημιουργίας πεδίων που δεν υπήρχαν πριν. Η αφετηρία όλων αυτών είναι η κεντρική ιδέα ότι το χρήμα
που δεν μπορεί να κινητοποιήσει αυτά τα πράγματα για διάφορους λόγους, λόγω της κρίσης έχει αποσυρθεί, δημιουργείται ένας τεράστιος κοινωνικός και οικονομικός χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούν από μόνοι τους να κινητοποιήσουν τη δυνατότητα και τη δυναμική της εργασίας χωρίς τη διαμεσολάβηση του χρήματος. Αυτή είναι η βάση. Άρα η κινητοποίηση αυτή δημιουργεί μια νέα δυναμική η οποία, εάν προχωρήσει καλά και σωστά, μετά αρχίζει και συνυπάρχει με το εμπορικό δίκτυο της αγοράς ή το κράτος, όπως συνέβη και στο παρελθόν, αλλά με όρους με τους οποίους μπορούν αυτοί πλέον να συνδιαλλαγούν με αυτά τα δίκτυα, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την ύπαρξή τους και τη δυναμική τους. Τα είδη κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας έχουν κάθε φορά μια διαφορετική αλλά και ευρύτερη δυναμική. Αυτό που είπες, Γιώργο, ότι αργά ή γρήγορα τίθεται το θέμα της σχέσης και με το δημόσιο τομέα και με το κράτος ως κυβέρνηση και με την αγορά. Άμα πάρουμε όλα τα παραδείγματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα, βλέπουμε αυτή τη δυναμική και έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι και, όπως είπα και πριν, είναι και μια κινηματική δυναμική. Αν πάρουμε, ας πούμε, τα κοινωνικά ιατρία, τα κοινωνικά ιατρία δεν είναι πρωτοβουλίες για να προσφέρονται υπηρεσίες υγείας στην άκρη του συστήματος αιωνίως, είναι πρωτοβουλίες κινηματικές με στόχο να επηρεάσουν την εξέλιξη του συστήματος υγείας συνολικά. Οι πρωτοβουλίες χωρίς μεσάζοντες, για παράδειγμα, δηλαδή η σχέση καταναλωτών και παραγωγών τροφίμων και ειδικότερα αγροτικών προϊόντων, περιέχει μία δυναμική η οποία μπορεί να επηρεάσει την ίδια την αγροτική παραγωγή και μετά στη συνέχεια να συνδυαστεί με πολιτικές κρατικές οι οποίες ευνοούν τη δημιουργία ιδιωτικών ή συνεταιριστικών εκμεταλλεύσεων στον αγροτικό τομέα. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες δεν πρέπει να ειδωθούν σαν δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται στην άκρη της κοινωνίας, αλλά σαν δραστηριότητες ενεργών εργαζομένων και ανθρώπων με κατανόηση των αναγκών, με ικανότητες διαχείρισης τέτοιων πρωτοβουλειών σε σχέση με την αντιμετώπιση των ευρύτερων προβλημάτων της κοινωνίας. Τώρα όμως που έκανε σε αυτό το ζήτημα, υπάρχει, το ξέρετε πολύ καλά, μια κριτική σε σχέση με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, ότι στην πραγματικότητα ένας δούριος ύπος για να υποκατασταθεί ο κοινωνικός ρόλος του κράτους με τους ιδιώτες. Δηλαδή να μπούμε σε μια νεοφιλέλληνη λογική, όπου τα πάντα πρέπει να τα αναλάβει η κοινωνία των πολιτών, που είναι ένας πολύ ασαφής όρος και ταξικά, όπως πολύ γνωρίζετε, καλά γνωρίζετε. Και επομένως με ιδιωτική πρωτοβουλία, με ιδιωτικο-οικονομικούς όρους, να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα. Σε αυτή την κριτική πώς απαντάτε? Απαντάμε με την ίδια την παραδοσιακή έννοια του Φουκώ. Ο Φουκώ ασκεί κριτική στο κράτος, ακριβώς επειδή όλη αυτή την κατασκευή του κράτους στο 19ο αιώνα που απορροφούσε τα διαδοχικά κινήματα και μορφές λειτουργίας του κοινωνικού κράτους των πολιτών, των εργαζομένων και των εργατών. Δηλαδή, ίσα που λέει ότι ο μηχανισμός κατασκευής που επί ένα αιώνα ολοκληρώθηκε από το μέσα του 19ου έως το μεταπολεμικό μας κράτος, ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια κατασκευή του κράτους που απορροφά και ενσωματώνει όλο αυτό το σύστημα. Αυτό, για διάφορους λόγους, φτιάχνει ένα συμπαγές σύστημα το οποίο ο νεοφιλελευθερισμός προσπαθεί να το αναδιατάξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά και οι δυνάμεις απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό δεν μπορούν να το αναδιατάξουν με την παραδοσιακή μορφή. Δεν μπορείς να αποδεχτείς το κράτος ως έχει και μέσω αυτού να αναδιατάξεις το σύστημα. Είναι προφανές ότι ανοίγεται ένα καινούριο πεδίο εκ των πραγμάτων, στο οποίο οι κοινωνικές δυνάμεις θέλουν μέσω αυτού και να διαμορφώσουν κάποιες νέες σχέσεις και ταυτόχρονα να μεταμορφώσουν και το ίδιο το κράτος σε κάτι το οποίο δεν θα είναι αποστασιοποιημένο από όλο αυτό το πράγμα. Η ανάλυση του Φουκώ σε ένα σύστημα εξουσίας κλπ. Που κάνει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα θα αποκτήσει άλλες ιδιότητες. Και ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι αυτό που φοβούνται όλοι ως δούριο ύπο του νεοφιλελευθερισμού, αλλά που ταυτόχρονα είναι και ένας δούριος ύπος αλλαγή του ίδιου του καπιταλιστικού κράτους με την παραδοσιακή και στενή έννοια.
Γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το παραδοσιακό κράτος πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή και ο τρόπος διαχείρισης του δημόσιου χώρου θα πρέπει να αλλάξει αποφασιστικά. Και αυτό δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό. Και εδώ τι έχουμε με την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι άνεργοι, μπορεί να είναι υποαπασχολούμενοι, μπορεί να είναι και εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν, μην το ξεχνάμε αυτό, ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο, έχουν σπουδές, έχουν ικανότητες διαχειριστικές, τις οποίες δεν είχαμε τον 19ο αιώνα, έχουν ικανότητες δηλαδή να παρέμβουν στη διοίκηση όχι μόνο των δικών τους δραστηριοτήτων, αλλά και των δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα ευρύτερα. Και με αυτή την έννοια έχουμε μία αναζωογόνηση της δυνατότητας των ίδιων των πολιτών και των εργαζομένων να επαναδιαμορφώσουν το δημόσιο χώρο και να δημιουργήσουν νέους θεσμούς για τη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Απλά ήθελα να πω το εξής. Είναι ένα πράγμα να κάνουμε μια κριτική στην παλαιότερη παραδοσιακή αριστερά που ήθελε τα πάντα να είναι κρατικά και η αυτενέργεια των πολιτών ήταν το τεράστιο πράγμα που σκέφτεται. Και είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Το γεγονός να πούμε ότι μόνο οι πολίτες, η αυτενέργεια τους οδηγεί κάπου. Δηλαδή η αλλαγή του κράτους στο Μάρξ και στο Λένιν ήταν και ένα ζήτημα εργατικών συμβουλίων. Δεν ήταν απλώς κάνω μια επιχείρηση ή παρεμβαίνω εγώ με δημοκρατικό τρόπο στην παραγωγική διαδικασία, αλλά στο κέντρο τουλάχιστον του παραδοσιακού εργατικού κινήματος που ξέραμε ήταν η έννοια των εργατικών συμβουλίων που σιγά σιγά θα φτάσαμε στο σημείο ακόμα και μια, πώς το λέει ο Λένιν στο κράτος και επανάσταση, ακόμα και η καθαρίστρια να μπορεί να κυβερνήσει. Καταλάβετε, δηλαδή, μήπως με την κοινωνική οικονομία σας γίνεται μια κριτική, προσπαθείτε να υποκαταστήσετε τις κριτικές πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει η αριστερά σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, τη συνολική αλλαγή της κοινωνίας. Η συνολική αλλαγή της κοινωνίας. Το μόνο πρόβλημα όλης αυτής της συζήτησης είναι ότι το υποκείμενο όλης αυτής της ρήξης ή της τομής, η ιδέα δηλαδή ότι τα εργατικά συμβούλια και ένας αυτοδιαχειριζόμενος σοσιαλισμός θα προκύψει μέσα από μια απότομη αλλαγή στην κοινωνία χωρίς να προϋπάρχει αυτό το υποκείμενο εντός του καπιταλισμού. Ήταν μια άποψη η οποία δεν στέκει και δεν στέκει και εμπειρικά δεν στέκει, δεν έγιναν τέτοιες επαναστάσεις. Οι επαναστάσεις που έγιναν είχε προϋπάρξει το υποκείμενο εντός του καπιταλισμού και είχε προδιαγράψει σε μεγάλο βαθμό για το μετά. Ένα μεγάλο πρόβλημα της αριστεράς και της ιδέας αυτής είναι ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θεώρησε ότι μέσα από μια πολιτική η οποία θα είναι επικεντρωμένη στο να πάρουμε την εξουσία και να αλλάξουμε τα πράγματα αποδείχθηκε ότι δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Πέτρο, έχεις να συμπροσκάσεις αυτό? Ναι, έχω να πω κάτι διαφορετικό και όχι αντίθετο προφανώς. Ότι όταν κανείς σήμερα, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, έχει μια στρατηγική ανάπτυξη της αυτενέργειας και της άμεσης δημοκρατίας στον χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, έχει και την ίδια στρατηγική σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε ό,τι αφορά το δημόσιο χώρο, τις δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Αυτό φάνηκε στο παράδειγμα που είπα πριν με τα κοινωνικά ιατρεία. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί η δυναμική των κοινωνικών ιατρείων χωρίς δομές οργάνωσης των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίες θα επιβάλλουν μια διαφορετική προσέγγιση της δημόσιας υγείας και διαφορετικές λειτουργίες στο εσωτερικό του συστήματος υγείας. Επομένως, δεν είναι μόνο η στρατηγική της δημοκρατικής παρέμβασης των εργαζομένων και των πολιτών, δεν είναι μόνο η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, είναι και ο ιδιωτικός τομέας με τον εργατικό έλεγχο, την παρέμβαση των εργαζομένων, είναι και η γραφειοκρατία, ας πούμε, των υπηρεσιών. Αυτές όλες οι δραστηριότητες μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για μια νέα δημοκρατική προσέγγιση του σχεδιασμού της οικονομίας και της διαχείρισης της οικονομίας σε όλους αυτούς τους τομείς. Από τότε που εμφανίστηκε το εργατικό κίνημα, χοντρικά ας μιλήσουμε από το 19ο αιώνα, έγιναν και οι πρώτες προσπάθειες για αυτό που ονομάζουμε κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
δημιουργήθηκαν συνεταιρισμοί, ταμεία υλοβοήθειας, ακόμα και προσπάθειες υπέρβασης του καπιταλισμού με μορφές που έχουν ονομαστεί παραδοσιακά στην αριστερά, ουτοπικός σοσιαλισμός, δηλαδή μια προσπάθεια παραγωγής πλέον σε παραγωγικό επίπεδο, με δημοκρατία και από τους ίδιους τους παραγωγούς. Θα ήθελα μια περιοδολόγηση, δηλαδή τι σχέση έχει αυτά τα κινήματα του 19ου αιώνα, ο τοπικός σοσιαλισμός, με τα κινήματα όπως αναπτύχθηκαν από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και μετά, ας πούμε. Το 19ο αιώνα ήταν προϊόντα μιας τεράστιας κοινωνικής ανάγκης, όταν αρρωσταίνει ένας εργάτης, πώς θα βρει, πώς θα καλυφθεί. Δεν υπήρχαν τότε. Που είχε ατύχημα, πώς θα ζει το υπόλοιπο τη ζωή. Το παντοπολείο στη Factory Town ήταν του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Έπρεπε να φτιαχτεί ένα παντοπολείο των εργατών. Μια κοοπερατίβα με την οποία θα προμήθευαν τα αγαθά τα οποία θέλουν. Άρα είναι ένας κόσμος της εργασίας που φτιάχνει και κατασκευάζει. Γι' αυτό γίνεται αναγκαστική συμμετοχή στα συνδικάτα που αναλαμβάνουν όλα αυτά και πολλά άλλα ή στις τοπικές πρωτοβουλίες, οι οποίες εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και πέρα αφού οργανώνεται το εργατικό κίνημα θέτουν με τη σειρά τους αφού τα όλα τα έχουμε οργανώσει εμείς γιατί δεν υπάρχουν και το εργοστάσιο. Η ιδέα ενός εργοστασιακού σοσιαλισμού ο οποίος προκύπτει ακριβώς επειδή ο κόσμος της εργασίας οργανώνεται με τον τρόπο αυτό, έρχεται το κράτος, τα ενσωματώνει όλα αυτά, αλλάζει όλη σχέση. Η τομή δεύτερη νομίζω είναι η παράδοση του αγροτικού κοινοτισμού, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη. Στην Ελλάδα έχει σημασία να το υπογραμμίσουμε αυτό, διότι μέχρι και αρχές δεκαετίας του 60 οι μηχανισμοί αλληλεγγύης στην αγροτική Ελλάδα είναι τεράστιας εμβέλειας. Συγκεντρώνονται και πηγαίνουν μαζί το χωριό σταδιακά από το ένα χωράφι στο άλλο. Το 50% της αγροτικής παραγωγής ανήκει στην κατηγορία της αυτοκατανάλωσης με όλες τις ανταλλαγές σε είδος που υπάρχουν μέσα σε αυτή. Ο παππούς μου ήταν γιατρός στο Μάλλον, στα Χανιά, δεν είχε ποτέ ανταλλαγές σε χρήμα. Εντάξει, ίσως μηδενικές, δεκαετίες του 30 ή 40 ή του 20 δεν υπήρχαν. Το χωριό πλήρωνε με αγαθά προϊόντα. Συνεπώς, η δεύτερη παράδοση είναι αυτή η παράδοση στον αγροτικό χώρο που έχει και μία ισχυρή παράδοση κοινοτισμού. Στις διπλανές μεσογειακές χώρες είναι η παράδοση του αναρχικού κοινοτισμού που είναι εξαιρετικά σημαντική και εμπλουτής. Η τομή είναι το 68, στη σύγχρονη παρτή, διότι η τομή του 68 ξαναβάζει στο προσκήνιο κάτι που η αριστερά και η δεξιά είχαν ξεχάσει. Την σχέση κατανάλωσης, την ίδια την κατανάλωση αυτή καθεαυτή, τη σχέση παραγωγής και κατανάλωσης και του τρόπου που παράγουμε τα προϊόντα και το ζήτημα της εξουσίας και της γραφειοκρατίας και της ιεραρχικής δομής τόσο στην αγορά όσο και στην κατανάλωση. Και τελευταίο και πολύ σημαντικό, όλα αυτά τα επανασυνδέει με την έννοια του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η τομή η οποία ανοίγει το δρόμο στο να αμφισβητηθεί και η αριστερή και η δεξιά εκδοχή του βιομηχανικού μας συστήματος και η ιδέα να ξανααναβιώσουμε μορφές οργάνωσης παραγωγής και κατανάλωσης συμβατές με το περιβάλλον. Και αυτό αποτελείται βάση όλων των μορφών αποκεντρωμένης, αλληλέγγυας, ισότιμης, συμμετοχικής κτλ. Μορφές οι οποίες μετά το 68 είναι σε θεωρητική έξαρση προφανώς και επηρεάζουν και τον τρόπο που σκεφτόμαστε τα περισσότερα θέματα στον τομέα της ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης κτλ. Ναι, εγώ ήθελα να πω, ξαναπαίρνοντας λίγο αυτή την περιοδιολόγηση, ότι πρέπει να δούμε ότι οι εργαζόμενοι του 19ου, έχει σημασία αυτό για να αξιολογήσουμε και την τομή που είπε ο Γιώργος του 68, οι εργαζόμενοι του 19ου αιώνα είναι διαφορετικοί από τους εργαζόμενους του 20ου. Οι εργαζόμενοι του 19ου αιώνα είναι και ο Μάρξ τα εξηγεί αυτά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σε μεγάλο βαθμό την κατασκευαστική γνώση, την ελέγχουν. Είναι τεχνίτες και οι τεχνίτες αισθάνονται και έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν και στην παραγωγή, δηλαδή να φτιάξουν και μονάδες. Ο 20ος αιώνας αλλάζει τα πράγματα, αναπτύσσεται ο ταιλορισμός. Υπάρχει μια μεταφορά της γνώσης και της επεξεργασίας της γνώσης στο management των επιχειρήσεων. Ο εργάτης
και ο εργάτης που έφτιαξε και την οτροπία της παραδοσιακής αριστεράς, μπορούμε να πούμε, είναι ο εργάτης της αλυσίδας, είναι ο εργάτης ο αποειδικευμένος, ο εργάτης ο οποίος εξαρτάται για όλα, δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει πρωτοβουλίες και εξαρτάται για όλα από τους θεσμούς. Το 68 κάνει πραγματικά την αλλαγή με την έννοια ότι αλλάζουν και οι εργατικοί χώροι. Έχουν αλλάξει, υπάρχει στη δεκαετία του 60 μια αλλαγή στους εργατικούς χώρους. Φαίνεται, αναπτύσσεται ένα νέο είδος εργάτη. Ο τεχνίτης πια δεν είναι ένα μεμονωμένο άτομο, είναι αυτοί που κατέχουν κατασκευαστική γνώση και παίζουν ρόλο στην καινοτομία, την αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας. Είναι πάρα πολύ εργαζόμενοι. Επομένως, μαζί με τη συνειδητοποίηση του ζητήματος του περιβάλλοντος, μαζί με την μαζική πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στις αναπτυγμένες χώρες, έχουμε και μια αλλαγή στους χώρους εργασίας που κάνει πια ώστε η συζήτηση που κάνουμε σήμερα για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι μια αναβαθμισμένη συζήτηση, μια συζήτηση με νέες δυνατότητες οι οποίες δεν υπήρχαν στις προηγούμενες ιστορικές περιόδους. Αν έχω καταλάβει καλά, το μεγαλύτερο μέρος της αλληλέγγυας και κοινωνικής οικονομίας που υποστηρίζει τουλάχιστον η αριστερά ή η αναρχική ακόμα, αν θέλετε, οι σοσιαλιστές, έχει να κάνει περισσότερο με τη διανομή. Όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όταν πας στην ίδια την παραγωγική διαδικασία. Ο νεαρός Μάρξ, και θα κάνω αυτή τη διάκριση, όχι με την άλλη του σεριανή έννοια, αλλά τα πρώτα κείμενα του Μάρξ, ενώ υμνούσαν τους συνεταιρισμούς, είχε μεγάλη επιφύλαξη σε σχέση με τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς, γιατί φοβότανε ότι αυτό διασπούσε το εργατικό κίνημα και έδινε τη δυνατότητα σε μια μερίδα εργατών να γίνουν καπιταλιστές, να γίνουν μικροί επιχειρηματίες. Βέβαια, ο όριμος Μάρξ αντιμετώπιζε τα προβλήματα με πιο σύνθετο τρόπο, με πολύ πιο σύνθετο τρόπο. Βέβαια, και πάλι το λέει θετικά τελικά και τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς, αλλά συνδυασμένους με μια πορεία προς το σοσιαλισμό, άμεση δηλαδή πορεία προς το σοσιαλισμό. Θέλω τη γνώμη σας από αυτό. Νομίζω ότι η ανάγνωση του Μάρξ είναι εξαιρετικά γόνιμη σε αυτό το σημείο, διότι αντίθετα με ό,τι συμβαίνει πολύ εύκολα στις μέρες μας, όπου η αριστερά έχει μετατοπιστεί πολύ στη σφαίρα της κατανάλωσης, σε αντίθεση με την αριστερά του 20ου αιώνα που ήταν πολύ προσανατολισμένη στην παραγωγή. Αυτή η τομή έχει τεράστια σημασία για τον τρόπο που η σύγχρονη αριστερά προσεγγίζει τα θέματα, γιατί όντως φαίνεται εγκλωβισμένη υπερβολικά στη σφαίρα της κατανάλωσης, αδυνατώντας να δημιουργήσει την αναγκαία ισορροπία με την παραγωγή. Ο Μάρξ ήταν επικεντρωμένος σε αυτό που και παραμένει σε μένα κρίσιμο και έχει στην κοινωνική οικονομία. Επιμένω ότι η σημασία έχει ένα σύστημα παραγωγής. Η κατανάλωση είναι μέρος αυτού του συστήματος, απόλυτα συνδεδεμένο, αλλά έχει ορισμένους κανόνες και αξίες οι οποίες είναι βασικές. Καταναλώνουμε και μπορούμε να καταναλώνουμε και τα όρια της κατανάλωσης τα θέτει το σύστημα παραγωγής μας. Ο Μάρξ λοιπόν όταν αναλύει τη δυναμική του καπιταλισμού επικεντρώνεται σε δύο πράγματα τα οποία καθορίζουν τη συζήτηση από εκεί και πέρα. Το ένα πράγμα, ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα διευρυμένης αναπαραγωγής, αυτό έχει κέρια σημασία σε οτιδήποτε συζητάμε και για την κοινωνική οικονομία. Και το δεύτερο, ότι ο καπιταλισμός είναι κοινωνική σχέση. Σωστά. Αυτές οι δύο διατυπώσεις είναι κρίσιμες, διότι όταν πάμε στον τομέα της οργάνωσης από την πλευρά του κόσμου της εργασίας εντός του καπιταλισμού διαφόρων πραγμάτων, στα οποία εγγράφει ο Μάρξ ρητά και στο τρίτο τόμο την ιδέα ενός κομμουνισμού εντός του καπιταλισμού, ταυτόχρονα θέτει και τα όρια αυτού του πράγματος, επειδή αυτό δεν μπορεί να διασφαλίσει και οφείλει να ανταγωνιστεί τη σχέση του κεφαλαίου ως αυτοδεκτινόμενη αξία, ως διευρυμένη αναπαραγωγή, πρόβλημα νούμερο ένα, και δύο, πρόβλημα νούμερο δύο, ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι το κάνει αυτή τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και του κοινωνικού χαρακτήρα του παραγωγικού συστήματος που κάνει ο κόσμος της εργασίας ή προσπαθεί να χτίσει, την κάνει την ίδια στιγμή και το κεφάλαιο, όταν έρει την ατομικότητα του κεφαλαίου, μετατρέπει το κεφάλαιο στην κυριολεξία ως κοινωνική σχέση. Και συνεπώς αυτό είναι η διτή ανάγνωση που από τη μία μεριά
υποστηρίζει την κοινωνική οικονομία του κόσμου της εργασίας και ταυτόχρονα θέτει και τα όρια της, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια που θέτει ο χαρακτήρας του κεφαλαίου. Δεν είναι επομένως μια κριτική αυτή που δεν έχει, που δεν έχει βάση. Αυτό όμως που βλέπουμε σε όλες σχεδόν τις πρωτοβουλίες κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι ότι δεν έχουμε μονάχα εν δυνάμει μια κομμουνιστική οργάνωση της παραγωγής, αλλά έχουμε και εν δυνάμει στοιχεία σχεδιασμού και στοιχεία ανατροπής της λογικής της αγοράς, να το πούμε, να το πούμε έτσι. Δηλαδή όταν ένα τοπικό νόμισμα καθορίζει κανόνες με βάση τους οποίους θα γίνει ανταλλαγή χρόνου εργασίας, παίρνει μια πολιτική απόφαση, έτσι, η οποία το θέτει εντελώς έξω από τη λογική της αγοράς. Αν ένας αγροτικός συνεταιρισμός συμφωνήσει με ένα συνεταιρισμό καταναλωτών κάποιες τιμές, μπορεί αυτή η συμφωνία να είναι μια πολιτική συμφωνία, να έχει σχέση με μια συγκυρία, με κοινωνικές ανάγκες και ούτω καθεξής. Επομένως, περνάμε και σε αυτό το στάδιο, το βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας, το στάδιο του καθορισμού νέων κανόνων σε ό,τι αφορά την κατανομή του κοινωνικού προϊόντος. Αυτό αποτελεί επίσης ενδυνάμει ανατρεπτική διαδικασία, η οποία όμως για να ολοκληρωθεί πρέπει πράγματι να περάσει σε πολύ ευρύτερες ζώνες της οικονομίας και της κοινωνίας. Ας πάμε τώρα λίγο σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Οι εργαζόμενοι της Βιομέτ στην Θεσσαλονίκη αποφασίσαν να λειτουργήσουν την επιχείρηση κάτω από εργατικό έλεγχο. Πήγε μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας πριν από κάποιες μέρες και τους επισκέφθηκε. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχα παραδείγματα θα αρχίσουν να πυκνώνουν την επόμενη περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης και υπάρχει το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της Αργεντινής, όπου εκεί είχαν φουντώσει τέτοιου είδους πρακτικές. Το ερώτημα λοιπόν είναι σύνθετο, με την έννοια πια, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν θα πάρει την κυβέρνηση, όταν θα κερδίσει τις εκλογές, ας πούμε, σε νομοθετικό επίπεδο, για να λύσει τέτοιου τύπου προβλήματα. Δηλαδή, αναφέρομαι βασικά σε δύο κρίσιμα ζητήματα που δεν είναι εύκολο να τα απαντήσει και μια κυβέρνηση της αριστεράς. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Διότι στον καπιταλισμό ζούμε, η ατομική ιδιοκτησία είναι ο Μωυσής και όλοι οι προφήτες, και πώς τέτοια τύπου εργοστάσια μπορούν, ήδη από ό,τι ξέρω στη Βιομέτ, έχουν αντιδράσει οι πρώην ιδιοκτήτες, μάλλον. Τι πρώην, είναι ιδιοκτήτες ακόμα, νομικά. Και το δεύτερο πρόβλημα που ανακύπτει και που είναι επίσης πολύ σοβαρό, είναι το ζήτημα πώς θα δημιουργήσει μια κυβέρνηση αριστεράς εποπτικούς μηχανισμούς ώστε να μην καταλήξουν τέτοιου τύπου πράγματα στους επιτίδιους. Και εδώ θα αναφέρω, μια και ανέφερες προηγουμένως, Πέτρο, τους συνεταιρισμούς, το πώς ξεκίνησαν το 80, πού κατέληξαν στην Ελλάδα, αλλά και έχουμε πρόσφατα παραδείγματα στην Βενεζουέλα, με τον σχεδιασμό του Κουστού Ποτσόνα, που έλεγε ο Τσάβες, που λέει μάλλον ο Τσάβες γιατί ακόμα είναι ζωντανός, που διάφορες τέτοιες ιστορίες κατέληξαν από ενδιαφέροντα πειράματα σε ιδιωτικά χέρια. Λοιπόν, είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα, διότι δεν υπάρχει εξειδανίκευση κανενός πράγματος. Πρώτον, διότι ο καπιταλισμός, όπως ξέρετε, δεν έχει κανένα πρόβλημα, καμιά μορφή ιδιοκτησίας, ένα τρομερά ευέλικτο σύστημα. Σωστό. Όπου οι μορφές ιδιοκτησίας είναι δευτερεύον. Το λέει και ο Λένιν, ότι δεν είναι η νομική ιδιοκτησία το κύριο στον καπιταλισμό. Ναι, το κύριο θέμα αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι με την ευρεία είναι κοινωνική οικονομία. Χρειάζεται μια θεσμική υπόσταση, την οποία δυστυχώς δεν μπορεί να αποφύγεις να την προσφέρει το κράτος ως καθολικό σύστημα, το οποίο αυτή η θεσμική κατοχήρωση δεν αφορά ούτε το περιεχόμενο, τη δυναμική, αφορά τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται το προφανές, ο ανταγωνισμός αυτής της κοινωνικής οικονομίας από ένα παράλληλο σύστημα της αγοράς. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβαίνει, δεν γίνεται χωρίς αυτό. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα που το διαλύει, δηλαδή μόλις πάει να φτιαχτεί η θεσμική ουδετερότητα σε εισαγωγικά, ενώ όχι η θεσμική μεροληψία κατά της κοινωνικής οικονομίας, κάνει ό,τι μπορεί για να το συντλήψει εν τη γενέση του.
Το τρίτο τώρα είναι, άρα χρειάζεται μια θεσμική υπόσταση πολύ σαφής που να το προστατεύει με κανόνες από τον. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε μια αρνητική εμπειρία στην Ελλάδα, πέρα από τις άλλες χώρες, ότι συνεταιριστική θεσμή στον αγροτικό τομέα, στον εμπορικό τομέα, συνεταιριστικά εγχειρήματα που έγιναν, φτιάχτηκαν σούπερ μάρκετ στις πιο πολλές πόλεις της Ελλάδας κλπ. Στην ακτοπλοεία και σε πολλούς άλλους τομείς, συνεταιριστικά εγχειρήματα τα οποία ήταν σωστά και απόλυτα θεμητά, μετεξελίχθηκαν σε έλεγχο αποκλειστικό ενός ή μιας ομάδας ανθρώπων. Η απάντηση στο τρίτο αυτό ερώτημα δυστυχώς δεν υπάρχει. Είναι, αφορά τη συμμετοχή και την διαδικασία του, στην εσωτερική διαδικασία, τον τρόπο λειτουργίας στις δημοκρατικές εγγυήσεις και τη συμμετοχή των ανθρώπων, δεν υπάρχει τρόπος να προστατευτεί αυτή η μεταξέλιξη παρά μόνο με την πολιτική κινητοποίηση και τη συμμετοχή των ανθρώπων μέσα σε αυτή. Δηλαδή, απλώς θα επιμείνω λίγο στην ιδιοκτησία, παρόλο ότι συμφωνώ απολύτως με τις ουσίες, παρόλα αυτά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κάποιες πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες να απαιτήσουν όταν η εταιρεία πάει καλά, αν ξαναπάει καλά η επιχείρηση, ας υποθέσουμε όμως ότι εκεί έχουμε απαντήσεις, γιατί στη Γαλλία έχουμε πάρα πολύ την νομοθεσία έτοιμη. Αυτή τη στιγμή χρεοκοπεί για διάφορους λόγους ο ιδιοκτήτης, δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις στη μελλοντική αναδιοργάνωση επιχείρησης. Άρα το κράτος τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει μεταβατικές διατάξεις με τις οποίες ακυρώνει ένα μεγάλο μέρος των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη, δίνει, χωρίς να τους δίνει την ιδιοκτησία, αλλά όλο το χώρο και το χρόνο για να λειτουργήσουν τα εργοστάσια οι συνεταιρισμοί των εργαζομένων, και ταυτόχρονα προστατεύει την επιχείρηση, δεν της δίνει τα εργαλεία επιπρόσθετα, χρηματοδοτήσει οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να λειτουργήσουν κανονικά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζεται να τα καλύψουμε. Είναι πολιτική πρωτοβουλία και πολιτική βούληση να στηρίξουν αυτά τα εγχειρήματα με πολύ ενεργητικό τρόπο. Εγώ θα ήθελα να συμφωνώ με αυτά που λέει ο Γιώργος. Ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι εφόσον βρισκόμαστε σήμερα σε μία, πόσο μάλλον επειδή βρισκόμαστε σε μία περίοδο ανασυγκρότησης, που επομένως αυτό που λέμε κράτος πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές και να δώσει κατευθύνσεις ανασυγκρότησης, είναι σημαντικό να υπάρχουν οι δομές εκείνες οι οποίες μπορούν να συμβουλεύσουν τέτοια αυτοδιαχειριστικά εγχειρήματα σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητά τους και την αναγκαιότητά τους. Τέτοιες δομές, οι οποίες δεν έχουν στην πραγματικότητα υπάρξει στην Ελλάδα στις τελευταίες δεκαετίες, αν υπήρξαν ποτέ, θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να δοθούν προσανατολισμοί, να εφαρμοστούν πολιτικές για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου της ανασυγκρότησης της οικονομίας, τόσο στον βιομηχανικό όσο και σε άλλους τομείς, ας πούμε, όπως τον αγροτικό. Η επόμενη ερώτηση είναι πόσο μαζική είναι η συμμετοχή στις διαδικασίες της κοινωνικής οικονομίας. Πώς δηλαδή δραστηριοποιούνται σε αυτές τις τομείς, και εννοώ, όχι να δραστηριοποιούνται ως καταναλωτές ή ως υπάλληλοι, αλλά πόσο κοινωνικό ενδιαφέρον υπάρχει σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί πόσο, αν θέλετε, αλλάζουν οι κοινωνικές συνειδήσεις. Να το πω χοντροκομμένα για να γίνω κατανοητός, αν και δεν είναι παρόμοιο το παράδειγμα. Οι Ισλαμιστές έχουν καταφέρει να χτίσουν μια ολόκληρη επιρροή πάνω σε κοινωνικές παρεμβάσεις. Και καλά κάνουν, γιατί όταν κάνεις μια κοινωνική παρέμβαση, δεν το κάνεις για την ψυχή της μάνας σου, δεν το κάνεις από φιλανθρωπία, το κάνεις γιατί θες να αλλάξεις την κοινωνία. Επομένως, η ερώτηση είναι, η αριστερά πόσο κινητοποιεί κόσμο γύρω από αυτή την ιστορία. Και μάλιστα με στόχο το σχέδιο, έτσι, πόσο μπορεί να κινητοποιήσει τον κόσμο και αν το έχει σαν στόχο να το κάνει αυτό. Εγώ είμαι αρκετά επιφυλακτικός στην πολιτική ταύτιση των εγχειρημάτων αυτών με μια ευρύτερη πολιτική της αριστεράς. Προφανώς η αριστερά είναι, βοηθάει, στηρίζει, είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. Αλλά θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα έχουν μια δικιά τους δυναμική, όπου η αριστερά πρέπει να παραμένει σχετικά απόμακρη πολιτικά, να τους σέβεται,
να το κάνουν οι άνθρωποι ανεξαρτήτως, είναι μια δραστηριότητα, ένα σύστημα κοινωνικής οικονομίας σε τρεις γειτονιές της Αθήνας. Ή στην Ιερά Πέτρα που είναι πολύ πετυχημένο το εγχείρημα και το γνωρίζω πολύ καλά. Ξέρω. Δεν θα μας δώσει και κάποια ζωντανά παραδείγματα, γιατί χρειάζεται. Ναι. Η Ιερά Πέτρα που ξεκίνησε πολύ φιλόδοξα. Η συμμετοχή πολύ ψηλή και τα λοιπά, γρήγορα πέρασαν το πρώτο στάδιο, αναγνωρίστηκαν, άρχισαν να έχουν σχέση και με την τοπική οικονομία κτλ. Άρα η απάντησή μου είναι... Τι ακριβώς ήταν η δραστηριότητά του στην Ελλάδα, τι ακριβώς ήταν, γιατί δεν το ξέρει όλος ο κόσμος. Και ήταν η δραστηριότητά του στην Ελλάδα. Η δραστηριότητα ξεκίνησε ουσιαστικά με αυτό που είναι εύκολο, δηλαδή υπηρεσίες αλληλεγγύης, ασθενείς, ηλικιωμένοι, παιδιά, ένα δίκτυο αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα όμως πολύ γρήγορα μπήκε στο αγροτικό κομμάτι, παραγωγή που φέρνουν τα προϊόντα στους καταναλωτές. Μεταφορά όλου του πλεονάσματος που υπάρχει σε διάφορες κατηγορίες αγαθών και το οποίο κινητοποιείται μέσα από αυτά τα δίκτυα. Απέκτησαν γρήγορα χώρο στον οποίο υπάρχει αυτή η διαδικασία. Απέκτησαν ένα σύστημα, το ηλεκτρονικό σύστημα τιμολόγησης και αξιολόγησης της εργασίας και των πώς προσδιορίζονται τιμές. Άρα τα έκαναν πολύ πετυχημένα και είχε και την ανάλογη διεθνή προβολή. Εισήγαγαν το νόμισμα κτλ. Άρα η ιδέα παραμένει, κατά τη γνώμη μου, ότι για την αριστερά δεν πρέπει να αποτελεί ένα στενό πολιτικό εγχείρημα, πρέπει να αφαιθεί να είναι ένα κοινωνικό εγχείρημα μεγάλης εμβέλειας, στο οποίο η αριστερά θα έχει τη διακριτική παρουσία που οφείλει να έχει και τίποτα περισσότερο. Ναι, νομίζω και εγώ ότι αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, το να αναγνωρίσει κανείς πριν απ' όλα ότι είναι ένα μεγάλο, όπως λέει ο Γιώργος, ένα μεγάλο κοινωνικό εγχείρημα. Και νομίζω ότι αν ποντάρει κατά κάποιο τρόπο κανείς στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, πρέπει να ποντάρει στο ότι η κοινωνία θα το αναπτύξει, ακριβώς, η κοινωνία θα το στηρίξει και εμείς στην αριστερά είμαστε μέρος αυτής της διαδικασίας. Αλλά με τίποτα δεν είμαστε οι μόνοι και ευτυχώς εξάλλου. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, πρέπει να ευχαριστήσω και τους δυο σας για τη χαρά που μας δώσατε να μας δώσετε τη συνέντευξη. Γεια σας. Να είστε καλά σήμερα.